συμπατριώτη μου Σπύρο Παπαδόπουλο έχει καλεσμένο η Τζέννη Θεωνά. Ας δούμε ένα preview. Σαν μπαμπάς πώς ήσουνα? Πολύ κολλημένος. Δηλαδή δεν κοιμότανε για χρόνια ολόκληρα, δεν κοιμότανε αν δεν του λέγα μια ιστορία, αλλά όχι γνωστή, που την έβγαζε από το μυαλό μου. Πολλές φορές περίμενε να γυρίσω 12 η ώρα, ας πούμε, για να του πω την ιστορία για να κοιμηθεί. Πολύ κολλημένος, αλλά έχω κάνει και τις χοντράδες μου, ας πούμε. Τον έχω ξεχάσει με το καρότσι σε ένα σούπερ μάρκετ και γύρισα σπίτι μόνο με τα ψώνια. Όχι, δεν το πιστεύω. Ναι. Και δεν μου τον ξανάδωσε ποτέ η Αθηνά, βέβαια. Γυρίζω σπίτι με τα ψώνια και μου λέει: το παιδί το άφησε απ' έξω. Λέω: ποιο παιδί? Αμάν, το παιδί. Και πάω, τρέχω στο σούπερ μάρκετ και ήταν αυτό καθόταν στο καρότσι έτσι μέσα και κοίταγε τον κόλπο. Εσύ μέχρι να γυρίσει πίσω, τι είχε πάθει? Δεν έπαθα πολύ. Γιατί δεν ήταν οι εποχές τότε τόσο άγριες. Ήταν οι εποχές και ήταν κοντά μας πολύ. Δηλαδή ήταν 200 μέτρα, ας πούμε. Και έτρεξα και τον είδα και γυρνάμισα. Γυρνάω σπίτι με το παιδί και μου λέει: Αθηνά, παιδί, εσύ δεν ξαναπέρνεις εκτός από το σπίτι. Ό,τι θες εδώ μέσα.